απόκριση του παιδιού σας και για να ανταποκρίνει το μήνυο σε αυτές τις περιπτώσεις, νομίζω ότι ο Πινεράκης είναι εκείνος ο οποίος εμπνέει και ο οποίος πραγματικά με τη δική του έτσι διαταγή και παράκληση, την ιδανική, η οποία εισακούεται και εισέρχεται στις καρδιές των ανθρώπων, ώστε να έρθουν όλοι για να υποδεχθούν την πανδημία. Όπως είπατε και εσείς, είναι ένα ιστορικό γεγονός για την Επιτροπή σας. Νομίζω ότι πρώτη φορά μεταφέρθηκε επισήμως αντίγραφο της εικόνας της Παναγίας από το Άγιο Λόγο στην Επιτροπή σας. Και πρέπει να σας πω ότι η Παναγία αυτή είναι αγιογραφημένη από τους πατέρες της Μονής, ο οποίος με προσευχή πάντοτε αγιογραφούν. Είναι το ιδιαίτερο το οποίο θέλω να το αναγγείλω στην αγάπη σας. Σύμφωνα με την εντολή που τους δίνω, παίρνουν κρίματα από τα λείψανα των Αγίων Χριτόρων μας, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, και τα βάζουν εκεί όταν ζωγραφίζουν, ώστε η Παναγία αυτή να είναι χαριτωμένη και από τα τελειώνα τα λείψανα των τριών χριτών της Μονής, οι οποίοι χτίτορες ήταν τρεις Ανδριανοπολίτη αδελφοί που ήρθαν στο Μέγα Αθανάσιο του Αθωνίτη, ο οποίος θεωρείται πατριάρχης του Αθωνικού Μοναχισμού, και του ζήτησαν να γίνουν συγκτήτορες της Μονής Μελής της Λάβρας. Τότε ο Άγιος Αθανάσιος ως διορατικός, ως άνθρωπος που είχε χαρίσματα, τους είπαν ότι εγώ δεν έχω ανάγκη να έχω τον Νικηφόρο Φωκά, ο οποίος είναι πνευματικό μου παιδί και με βοηθάει για τερμαστήλωση της Μονής Μελής της Λάβρας, να πάτε να αναστηλώσετε την ίδια υπομένη νωρίτερα του παιδίου. Και ήρθαν αυτοί οι τρεις άντρες, οι οποίοι πραγματικά βρήκαμε τα ιδιότητα του ψαράκου, στους οποίους τιμούμε, και πραγματικά είναι ένα κόσμο επιδημοτικό του παιδιού. Η Παναγία αυτή λέγεται Επιματάρισα, γιατί είναι στο ιερό βήμα, είναι πάντοτε στο σύνθημα του ιερού βήματος, είναι η προστάτης και η ευαίσθητος εικόνα της Μονής, διότι η μονίμα του παιδίου θεωρείται το πρώτο θεοτοτοϊκό κέντρο στην Ορθοδοξία. Διότι είναι η μόνη μονή στον κόσμο που έχει 7 εικόνες σαματουργές, δικές της που προσβούν την πολύ και αυτιντούνται την αγιωτάτη θυματορική ζώνη. Γι' αυτό φέραμε αυτή την εικόνα που πραγματικά συγκινεί τον άνθρωπο που πήγαινε και την ασπάζεται και μάλιστα το ιδιαίτερο θαύμα αυτή την εικόνα είναι όταν ο Αρκάδιος, ο γιος του μεγάλου Θεοδοσίου, επέστρεφε από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη, τότε κινδύνευσε, είχε μεγάλη τρικυμία η θάλασσα σύμφωνα με τα πάτρια της Μονής και αμέσως συγκαλέσει την Παναγία και βρέθηκε σε έναν χώρο που ήταν βάτα. Και εκεί στα βάτα βρήκε αυτή την Παναγία και ο Μέγας Θεοδόσιος σε αυτή την εικόνα την Παναγία αντιδηματάρισε και Ευαγγελίστρια,